Η χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των ζημιών από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στο εργοστάσιο ανακύκλωσης των απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ θα αναζητήσει άμεσα το Υπουργείο Περιβάλλοντος, προκειμένου το έργο να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατόν και η μονάδα να τεθεί ξανά σε λειτουργία. Ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος, που έφτασε εκτάκτως στα Χανιά και διαπίστωσε ήδη η σώμαση το μέγεθος της καταστροφής, δεσμεύτηκε για λύση με διαδικασίες εξπρές. Εμάς μας ενδιαφέρει η επόμενη μέρα και η επόμενη μέρα είναι εκείνη που ξεκινάει από σήμερα με στόχο να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η λειτουργία του συγκεκριμένου τμήματος της μονάδος. Αυτό τι θα πει? Θα πει ότι με μια διαδικασία η οποία προφανώς θα πάμε μέσω κατεπήγοντος. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος μαζί με τον βουλευτή Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη, τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκο Καλογερή, τον Δήμαρχο Παναγιώτη Σιμανδυράκη και στελέχη της ΔΕΔΙΣΑ συζήτησαν όλες τις πιθανές λύσεις ώστε να μην χαθεί ούτε μία μέρα και ο χρόνος αποκατάστασης να μην έχει επιπτώσεις στην καθαριότητα των Δήμων. Η παρουσία του Γενικού Γραμματέα έχει σκοπό να συμφωνήσουμε και να δούμε τα επόμενα βήματα για να πετύχουμε την ταχύτερη δυνατή επαναλειτουργία του εργοστασίου. Είναι ουσιαστικά μια μάχη με τον χρόνο, διότι θα πρέπει να μεσολαβήσουν πολλές διαδικασίες μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να ξανακάνουμε όπως πρέπει την υποδοχή της μονάδος. Η φωτιά στο εργοστάσιο της ΔΕΔΙΣΑ και η επαόριστον αναστολή της λειτουργίας του προκαλεί παρενέργειες και στους υπόλοιπους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας, για τους οποίους πάντως υπήρξε δέσμευση ότι δεν θα επιβαρύνονται με το τέλος ταφής μέχρι την επαναλειτουργία της μονάδας. Βεβαίως είναι σημαντικό και ότι και το τέλος ταφής, που είναι ένα σημαντικό κόστος για τους δήμους, δεν θα καταβάλλεται για όλο αυτό το διάστημα. Μένει λοιπόν από πλευράς των τεχνικών υπηρεσιών να κάνουν γρήγορα αυτό που πρέπει να κάνουν. Τις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να γίνει ακριβής εκτίμηση του ύψους των ζημιών και να συνταχθεί τεχνική έκθεση από την ΔΕΔΙΣΑ για να προχωρήσει η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού. Σε ό,τι έχει να κάνει τους πολίτες, ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα αυτή τη στιγμή στην αποκομιδή. Η αποκομιδή όπως γινόταν θα συνεχίσει να γίνεται, δεν αλλάζει τίποτα στην καθημερινότητα του πολίτη. Και στο δεύτερο, στους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι θα παραμείνουν στις θέσεις τους, δεν θα αλλάξει τίποτα στο εργασιακό περιβάλλον. Αυτό που πρέπει να τονιστεί προς τους πολίτες που μας ακούνε είναι ότι η δουλειά η οποία κάνουν συνδιαλογή στην πηγή, η δουλειά που κάνουν συνδιαλογή στο σπίτι τους, δεν θα πάει χαμένη και η ΔΕΔΙΣΑ με δική της ευθύνη και με τρόπους που θα βρει και ήδη νομίζω ότι έχουν καταλήξει τεχνικά, θα μπορέσει να ανακτήσει. Άγνωστος είναι προς το παρόν ο χρόνος ολοκλήρωσης της αποκατάστασης του εργοστασίου, ενώ προς την ανακύκλωση των απορριμμάτων θα μεταφέρονται σε μονάδα του Ηρακλείου.